Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing του Hyper Boy της Konami, ένα accessory του 1991, το οποίο μετέτρεπε το Game Boy μας σε μια μικρή καμπίνα με μεγεθυντικό φακό, με φως και έδινε στερεοφωνικό ήχο πάρα πολύ δυνατό που ακουγόταν σε όλο το σπίτι. Είμαστε έτοιμοι? Για φύγουμε για το σημερινό μας unboxing. Εδώ είναι λοιπόν το κουτί μας, Hyper Boy, με ωραία κόκκινα μεγάλα γράμματα και από πάνω μάλλον στα Ιαπωνέζικα το γράφει. Δεν ξέρω και Ιαπωνέζικα, να σας το διαβάσω. Konami. Ναι. Ωραίο κουτί, εντυπωσιακό. Και έτσι έχει ωραίο design. Εδώ βλέπουμε πάλι Ιαπωνέζικα. Το παιδί εδώ κάθεται σε εργονομική θέση, αν και σκύβει λίγο προς τα εμπρός. Από την άλλη πλευρά το Hyper Boy. Ωραίο κουτί, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να το ανοίξουμε. Έχει μέσα ένα φυλαδιάκι, Ιαπωνέζικα παντού, Konami 1991. Μπλε εδώ τα κουμπιά και ο μοχλός, ενώ είναι κόκκινο. Περίεργο αυτό. Είναι σφραγισμένο ακόμα, ας μην το ανοίξω, άστο καλύτερα. Ούτως ή άλλως, Ιαπωνέζικα είναι ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Και αυτό εδώ το είχα βρει λοιπόν, brand new old stock, πριν λίγα χρόνια, από το εξωτερικό είναι. Όχι από Ελλάδα, από Γερμανία συγκεκριμένα. Για να πάμε να βγάλουμε το περιεχόμενο. Φαίνεται ήδη εδώ ωραία τοποθετημένο. Με τις ζελατίνες του, μπαταριούλες εδώ, καινούριες παλιές, της Maxell, πώς τονίζεται. Εδώ κάπου θα έχει την ημερομηνία, που λίγο έχουν λήξει αυτές, δεν μπορεί. Expires, Φλεβάρι στο 94 φίλε. Φλεβάρι στο 94. Πώς και δεν έχουν κάνει leak. Εδώ είναι να βγει αρκετά σφινωμένο. Δεν βοηθάει και αυτή εδώ η ζελατίνα. Από εδώ. Άλλη μία από εδώ ίσως. Έλα μου. Έλα καλό μου βγες. Εδώ είμαστε. Ουφ. Ωραία. Πραγματικά καινούριο. Ωραίο, ωραίο design. Τα κουπιά, ο μοχλός, τάξη. Σκληρός ο μοχλός, τα κουπιά είναι κλικί, κάνω κλικ, 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 κλικ. Ωραία υφή του συστήματος εδώ. Και ο μοχλός είναι σκληρός. Πώς μοιάζει εδώ τώρα. Αυτός εδώ είναι ο διακόπτης για το φωτισμό. Ξεκινάει και κλείνει. Εδώ μπαίνει το Game Boy και από εκεί σε αυτό το jack κάτω μπαίνει και η δίωδος για τον ήχο. Μπαταρίες. Είναι αυτές οι μπαταρίες που είδαμε πριν. Γίγας μπαταρίες. D. Ωραίο, ωραίο, όχι, έχει και ωραία υφή. Ωραίο, καθαρό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το design και look που έχει. Ωραία. Για πάμε να το δοκιμάσουμε λιγάκι. Οπότε πάμε να δούμε δύο κλασικά παιχνίδια που παίζαμε στα arcades για να εκμεταλλευτούμε εδώ τα κουμπιά μας και το joystick. Και να δούμε, βοηθάει, βολεύει. Πάντως είναι πολύ όμορφο αισθητικά και μοιάζει και με τα χρώματα του Game Boy. Για να ξεκινήσουμε με το NBA Jam. Ένα παιχνίδι που το λάτρεψα εγώ στο arcades.
Και στο Game Boy δεν το έχω παίξει σχεδόν καθόλου, ελάχιστα. Βρέθηκε στα χέρια μου το παιχνίδι στη συλλογή από lot παιχνιδιών που είχα πάρει από Αγγλία πριν μερικά χρόνια. Ένα παιδί έδινε πολλά παιχνίδια και ήταν και αυτό μέσα. Οπότε για να δούμε η μετάβαση πώς είναι από το arcades στο Game Boy. Να το δοκιμάσουμε λίγο στο Game Boy όπως είναι, για να δούμε και τη διαφορά μεταξύ ήχου αλλά και εικόνας. Για να ξεκινήσουμε. Πόσες φορές πρέπει να πάτε σε αυτό το start. Έλα. Acclaim. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την Acclaim. NBA Jam. Ωραίο λογότυπο. Αποτυπώνεται όμορφα στο... Όχι, μην κρατήσουμε initials. Βάζαμε εδώ τα initials μας. Στο arcade ειδικά. Λοιπόν. Ο φωτισμός και ο ήχος είναι ακριβώς έτσι όπως αποτυπώνεται και το βλέπετε. Τι είναι, το φάγαμε. Εντάξει, στα controls εγώ μου αρέσει να παίζω κρατώντας το Game Boy, οπότε θα δούμε πώς τώρα θα το αισθανθώ μέσα στο Hyper Boy. Τουλάχιστον να βάλουμε ένα καλάθι, ένα τριποντάκι. Μπα. Ωραία. Για να το δοκιμάσουμε τώρα μέσα στο Hyper Boy. Εδώ μπαίνει σε αυτό το slot. Γλιστράει μέσα στην ουσία. Και πρέπει η υποδοχή που έχει από κάτω να σφινωθεί σωστά για το audio. Ωραία. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εμένα μου αρέσει, έχω εντυπωσιαστεί. Το κουμπάκι μας εδώ. Είναι, κάνει ωραία δουλειά. Μεγεθύνει κιόλας, φωτίζει. Το κομμάτι του ήχου θέλω να δω επίσης, γιατί έχει ηχεία αυτό ενσωματωμένα εδώ στα πλάγια. Να δούμε και πώς είναι έτσι από κοντά. Ωραία αποτύπωση. Πολύ ωραία. Καμπίνα έγινε τώρα. Πω ήχος. Δύναμη. Έχει γεμίσει εδώ όλο το δωμάτιο. Ακούγεται παντού. Ου, ωραίο. Το λογότυπο ωραίο. Για πάμε να ξεκινήσουμε. No. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Φαίνεται καλύτερα τώρα. Προσπαθώ να το προσαρμόσω για να αποτυπώνεται και στην κάμερα. Να βάλουμε τους Knicks. Patrick Ewing. Ωραία. Λοιπόν. Και ξεκινάμε. Το φάγαμε το κάρφωμα. Λοιπόν, ο μοχλός όντως είναι λίγο σκληρός. Θέλει λίγο έτσι να το συνηθίσεις. Για πάμε ένα τριποντάκι. Δίποντο. Εντάξει. Ωραία αίσθηση. Τα κουμπιά κλικ κλικ. Για να δοκιμάσουμε λίγο τώρα όμως να παίξω και λίγο πραγματικά. Γιατί μέχρι στιγμής με έχουν λιώσει αυτοί εδώ. Για... Όχι, θα πάσα να κάνω εγώ. Έλα, πάρτινε. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με δυσκολεύει λίγο το actual game, γιατί δεν το γνωρίζω κιόλας. Πάλι το βάγαμε. Όμως, έλα, τώρα να βάλω τουλάχιστον ένα καλάθι να το κλείσουμε όμορφα. Δεν το κάρφωσε, ρε. Ούτε το κάρφωσε το βάλε. Πολύ θετική εικόνα έχω μέχρι στιγμής. Ωραίο το design. Μια άλλη οπτική γωνία, perspective, που μπορεί να δει κάποιος στο Game Boy. Το design είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει η κλίκη κλίκη τα κουμπιά.
Δεν ξέρω, ωραίο, ωραίο, το απόλαυσα δηλαδή. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο παιχνίδι που παίζαμε παλιά στο Arcades. Ωραίο το NBA Jam. Και επίσης το λιώναμε τότε, το Bubble Bubble. Και αυτό εδώ πέρα το port στο Game Boy είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο port έχει γίνει. Έχω εδώ τώρα περιέργεια να δω πώς θα παίξουν τα κουμπάκια και τα controls, που και εδώ θέλει έτσι μια γρηγοράδα με τον φίλο μας τον Βροντόσαυρο. Όταν έρχονται τα... Οπ, τι έγινε παιδιά εδώ? Πάει. Θέλουμε το κλασικό φύσικμα. Για πάμε. Δεν μπορεί. Αν είναι δυνατόν. Έλα τώρα, δεν μπορεί. Πω, στην τέταρτη προσπάθεια έπαιξε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω περιέργεια να δω πώς θα παίξει ο φίλος μας ο Βροντόσαυρος, που θέλει να είσαι λίγο σβέλτος όταν έχει εκεί τους εχθρούς, μην πέσουν πάνω σου ή μην πέσεις εσύ πάνω σου και να τους βάλεις μέσα στην μπουρμπουλήθρα. Να ακούσουμε και την επική μουσική. Για πάμε. Λιώνω τώρα. Νοσταλγία. Και με το στερεοφωνικό ήχο να ακούγεται τόσο δυνατά σε όλο το δωμάτιο. Απίστευτο, απίστευτο. Και τώρα λοιπόν η χρήσιμη στιγμή να δω πώς ακριβώς συμπεριφέρεται το παιχνίδι με το joystick. Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι, καλό είναι. Είναι πολύ responsive βέβαια. Τι υπέροχο παιχνίδι, παιδιά. Τι υπέροχο παιχνίδι. Κάνουμε έτσι δύο πίστες. Να τις δούμε λίγο, να τις θυμηθούμε. Τι είναι, την έφαγα εδώ κατευθείαν. Αλλά όχι, δηλαδή ελέγχεται πολύ καλά. Και τα κουμπιά, ας πούμε, που είναι κλικ-κλικί, μου αρέσει κιόλας. Με το κλασικό μας κολπάκι που πηγαίνει. Πάρα πολύ καλά. Μοιράζει. Αν μικρός είχα το Hyper Boy, πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε και πλέον mod τρόπο για να παίζουμε παιχνίδια, προφανώς όχι. Αλλά αν μικρός το είχα, ναι, θα το χρησιμοποιούσα. Πραγματικά μπορείς να παίξεις πάλι παιχνίδια που έχεις τερματίσει, που τα γνωρίζεις, που τα ξέρεις απ' έξω και να γραφτά και να τα δεις με ένα twist. Να τα δεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Σου δίνει ωραίο, έτσι έναν ωραίο έλεγχο. Εδώ το candy. Λοιπόν, αυτή η παιχνιδάρα πρέπει να γίνει review. Για αφήστε μου comment αν θέλουμε review για τον Bubble Bubble. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε ένα ακόμα παιχνίδι έκπληξη, το οποίο είναι το Super Mario Land. Να δούμε σε platform παιχνίδι πώς μπορούμε να χειριστούμε το χαρακτήρα. Και ένα παιχνίδι το οποίο όλοι μας το ξέρουμε και εγώ το ξέρω απ' έξω για να γραφτά. Έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να παίζω κρατώντας το Game Boy και το D-Pad και το BA που είναι έτσι δίπλα το ένα στο άλλο με το thumb. Το χοντρό δαχτυλάκι μπορεί κάποιος πολύ εύκολα BA να αναλάζει. Εδώ τώρα που είναι arcade καμπίνα θα μπορέσουμε να παίξουμε το Mario. Είναι και αυτό ένα καλό τεστάκι πιστεύω. Να δούμε πώς θα πάει. Πάλι φαίνεται πολύ όμορφο. Ισχύει αυτό που είπα πριν, το control είναι, το joystick είναι λίγο σκληρό. Λίγο σκληρό για τα γούστα μου ίσως. Παρά τα αυτά, τα κουμπιά, το A, το B, το τρέξιμο, ας πούμε, γίνεται σχετικά πολύ καλά.
Το έχουμε. Πιστεύω ότι το έχουμε. Δηλαδή και το run, το jump, είναι χαρά. Είναι ωραίο που φαίνεται έτσι μεγάλο στην οθόνη και φωτίζεται. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικά να το δείτε από κοντά και από την κάμερα, σίγουρα. Ναι, εγώ ψηφίζω ναι. Αν και, ειδικά για platform παιχνιδάκι, θα έδινα το πλεονέκτημα στο χέρι. Θα έδινα ένα advantage, δηλαδή, κρατώντας το Game Boy. Όμως, είναι εντελώς βιώσιμο, πώς να το πω. Γίνεται, μια χαρά παίζει. Να δούμε βέβαια στα πιο tricky κομμάτια που πρέπει να πηδήξουμε από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Μέχρι εδώ είμαστε στο ίσιωμα. Για να δούμε εδώ που θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος και να πηδήξουμε στον τερματισμό. Είναι ή δεν είναι εύκολο. Για να δω. Εντάξει. Είναι και θέμα εξοικείωσης. Είναι και θέμα εξοικείωσης, δηλαδή ξεκάθαρα. Ωραία τα κουπιά, ωραίο το joystick. Μ' αρέσει, όπως σας είπα, εμένα μου αρέσει, δηλαδή... Approve από εμένα. Μπα, okay. Αυτό λοιπόν είναι το Hyper Boy της Konami, που μας μεγεθύνει την οθόνη, τη φωτίζει, δίνει το στερεοφωνικό ήχο πάρα πολύ δυνατό. Να δούμε κιόλας, ας πούμε, διαφορά, έτσι. Χωρίς το φωτισμό, μεγάλη διαφορά. Και σας λέω, είναι, αν το δείτε από κοντά, έχει διαφορά σε σχέση με την κάμερα. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό επεισοδιάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!